Είμαστε στην Κύπρο. Και κάνουμε την 40η μας Γενική Συνέλευση, το Εκμηντηριακός Ομίλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών. Θέλω να πω ότι καταφέραμε να έρθουμε στη Λίμνο από όλα τα νησιά της Ελλάδος, με κόπο, χρόνο, κόστος. Παρ' όλα αυτά είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή και θέλω να ευχαριστήσω και το τοπικό επιμελητήριο της Λίμνου για τη βοήθειά του, αλλά και όλους τους συναδέλφους που ήρθαν σήμερα εδώ. Και βεβαίως το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, το οποίο είναι το πανεπιστήμιο μας, που έκανε αυτή την σπουδαία παρουσίαση. Παράλληλα και όλους τους εισηγητές, οι οποίοι ήταν, αναφερόντας τα θέματα της νησιωτικότητας, υπογράψαμε σήμερα μνημόνιο συνεργασίας με το Enterprise Greece, που είναι ο φορέας των επενδύσεων και της εξωστρέφειας στην Ελλάδα. Καθώς είχαμε την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Γιαννέλη, ο οποίος και είπε και άκουσε τα θέματά μας, τα οποία πάντοτε αναφέρονται στη βούληση της εκάστοτε πολιτείας να ενισχύσει τα νησιά και την σχετική επιχειρηματικότητα που εκπροσωπούμε, γιατί υπάρχουν τεράστια προβλήματα που δεν αντιμετωπίζουν μόνο η οικονομική κρίση στην υπηρετική χώρα, αλλά εδώ υπάρχει και δεύτερη κρίση, που είναι η κρίση της νησιωτικότητας και της μειονεξίας των επιχειρήσεων και των πολιτών σε σχέση με αυτούς που ζουν στην υπηρετική χώρα. Σήμερα πραγματοποιούμε την 40η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, λοιπόν των νησιωτικών επιμελητηρίων της Ελλάδας, στη Λίμνο. Η επιλογή του νησιού της Λίμνου είναι συμβολική και γιατί πρόκειται για ένα νησί το οποίο έχει ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα και ποικιλίες, τις οποίες θέλουμε να τις αναδείξουμε και να τις μετατρέψουμε σε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Τα μειονεκτήματα των νησιών που πρόκειται από την απομόνωση, από όλα αυτά που λέμε εμείς εννοούμε νησιωτικότητα, μπορούμε να τα αντιστρέψουμε και να τα μετατρέψουμε σε πλεονεκτήματα. Αυτή λοιπόν η απομόνωση έχει διατηρήσει αναλύωτες ποικιλίες και προϊόντα, τοπικά προϊόντα, τα οποία μπορούν θαυμάσια να αποτελέσουν μια επιχειρηματική ευκαιρία για οποιονδήποτε θέλει να καινοτομήσει. Παράλληλα, θέλουμε να αναδείξουμε το τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το τμήμα επιστήμης των τροφίμων και της διατροφής, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματική κοινότητα, συνεργασίας μεταξύ τους και τελικά παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και επιχειρηματικών ευκαιριών, τα οποία εν τέλει και έχουν και στόχο την τοπική οικονομική ανάπτυξη και το να κρατήσουμε τους νέους στα νησιά μας, να επιστρέψουν ακόμα περισσότερο και να δημιουργηθούν επενδύσεις και επιχειρηματικές. Εκπροσωπώ τον οργανισμό Enterprise Greece, που είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας εξωστρέφειας υπό την υποπτία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το σκοπό έχει να αναδείξει τα σχετικά πλεονεκτήματα της χώρας μας σε κλάδους και τομείς, καθώς και να προωθήσει τα ελληνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες στο εξωτερικό. Υπό αυτό το πρίσμα, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να επισημοποιήσουμε τη συνεργασία μας με τα επιμελητήρια των νήσων για να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων τοπικών επιχειρήσεων, καθώς και να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή σας, ώστε να μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Στην ευκαιρία αυτής της 40ης Γενικής σας Συνέλευσης, θέλω να σας πω ότι εκ μέρους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της κυρίας Καλογύρου, της Περιφερειάρχης μας, που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, σας στέλνει το χαιρετισμό. Είναι σίγουροι ότι οι εργασίες σας θα είναι επικοδομητικές και αναμένει τα συμπεράσματα και της ημερίδας και της Γενικής σας Συνέλευσης για να συμβάλλει όπου μπορεί καλύτερα στην προσπάθεια όλοι που τελικά φτάνουμε και καταλήγουμε να μιλάμε για την νησιωτικότητα. Βιώνουμε, ζούμε και παλεύουμε εδώ πέρα και έχουμε καταφέρει κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι σε υποδομές, σε ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αυτό συμπεριλαμβάνει τι? Το Πανεπιστήμιο μας, όλα αυτά τα παιδιά, όλους τους καθηγητές και το Πανεπιστήμιο Αιγαίο. Έτσι βιώνει ο κάθε νησιώτης, θα έλεγα, όλες τις δράσεις, τις ανάγκες, την επιχειρηματικότητα, τη συνήθεια πολλές φορές και τα συναισθηματικά του ζητήματα τα οποία δημιουργούνται όταν περικλείεται όλο αυτό από την θάλασσα, από τον καιρό, από την ανάγκη της επικοινωνίας και από την ανάγκη της μεταφοράς. Θεωρώ ότι τα αποτελέσματά σας θα είναι σωστά, θα είναι
κοινοποιήσιμα και αξιοποιήσιμα. Εύχομαι η νησιωτικότητα που όλοι την λέμε κάποια στιγμή να μπορέσει να υπάρξει. Δυστυχώς, θα πω ένα μόνο και κλείνω. Μήπως, ας αναλογιστούμε, δεν δίνουμε εμείς να καταλάβουν στην Ευρώπη τι θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια για το Πανεπιστήμιό μας, το οποίο παράγει έργο. Το ξέρει η επιχειρηματική κοινότητα του νησιού μας ότι το Πανεπιστήμιο παράγει έργο. Δυστυχώς, ένα πανεπιστήμιο που ξεκίνησε με πολλούς αγώνες από όλους τους λιμνίους, ένα πανεπιστήμιο που δεν έχει καταστάσεις, ένα πανεπιστήμιο που δεν έχει στελεχωμένο επιστημονικό προσωπικό στο σύνολό του, οι θέσεις ΔΕΠ, αν δεν απατώ με υπολείπονται κατά πολύ, ένα πανεπιστήμιο που έχει αρκετά προβλήματα, παρόλα αυτά ένα πανεπιστήμιο που παράγει έργο και φέρνει αποτελέσματα. Η πολιτεία απουσιάζει και το ξέρετε όλοι σας. Ο Γενικός είναι εδώ και το παραδέχτηκε και ο ίδιος νωρίτερα, ότι υπάρχουν θέματα και υπάρχουν προβλήματα. Γιατί θα πρέπει να μιλάμε με τους Ευρωπαίους και να απευθυνόμαστε πάντα στην Ευρώπη. Άκουσα για την νησιωτικότητα από αρκετούς που έλαβαν τον λόγο νωρίτερα και μιλάνε για νησιωτικότητα και πάντα μέσα στη μέση μπαίνει η Ευρώπη. Εδώ δεν έχουν καταλάβει οι ίδιοι Έλληνες τι σημαίνει νησιωτικότητα. Δεν το καταλαβαίνουν. Και ειδικά στα κυβερνητικά κλιμάκια τι θα πει νησιωτικότητα και τι τραβάει ο νησιώτης. Και όσο κι αν άκουσα ότι προβληματιστήκατε για να έρθετε στο νησί μας, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι αυτό το διάστημα. Τα προηγούμενα διαστήματα ήμασταν ιδιαίτερα προβληματισμένοι και απομονωμένοι, όπως αναφέρατε. Παρ' όλα αυτά, αυτή την εποχή είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Όσο κι αν κόπηκαν τα δρομολόγια μας τα αεροπορικά, στη σύνδεση με την πρωτεύουσα του νομού μας, όσο κι αν κόπηκαν τα δρομολόγια μας με τη Θεσσαλονίκη, όσο κι αν μειώνονται τα δρομολόγια μας με την Αθήνα, παρόλα αυτά έχουμε μια σύνδεση γενικότερα με την υπηρετική Ελλάδα. Και κλείνω γιατί πρέπει να είμαι σύντομος και εγώ όπως ήταν και ο Έπαρχος. Η συνεργατικότητα και η συλλογικότητα είναι κάτι που με εκφράζει εδώ και αρκετά χρόνια, από τότε που κατάλαβα τον κόσμο και άρχισα να ασχολούμαι και με τα κοινά. Νομίζω ότι μέσα από τη συλλογικότητα, αγαπητοί Πρόεδροι, μπορούν να έρθουν και αποτελέσματα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε μόνοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, να παράγει και να δημιουργεί. Επιτέλους, ας δημιουργήσουμε όλοι μαζί για να φέρουμε και αποτελέσματα και για να διορθώσουμε και την Ελλάδα μας. Και έτσι, αν θα ήθελα να κάνω μια αναφορά, μια και έχουμε τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος, τον Μακαριότατο, τον κύριο Ιερώνυμο. Ανέφερε σε μια πρόσφατη του συνέντευξη ότι την Ελλάδα δεν την παραχωρούμε. Μπορεί να παραχωρήσουμε όλα τα υπόλοιπα, αλλά την Ελλάδα δεν θα τη δώσουμε. Εμείς εδώ οι ακρίτες λοιπόν θα υπερασπιστούμε με όλα μας τα δικαιώματα και με όλες τις πραγματικά απώλειες που έχουμε δεχθεί το τελευταίο διάστημα. Τα ξέρετε πολύ καλά, η επιχειρηματική κοινότητα τουλάχιστον είναι η πρώτη που τα βιώνει. Δεν υπάρχει εφορία. Το νοσοκομείο και αυτό έχει τα δικά του τα προβλήματα. Οι υπηρεσίες υπολειτουργούν. Αρκετές υπηρεσίες όλο το νησί υπολειτουργούν. Είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι με την πρωτεύουσά μας, με τον νομό μας, το νησί της Λέσβου. Και εμείς ως αυτοδιοίκηση έχουμε τα δικά μας τα προβλήματα. Είμαστε σε μια περιφέρεια που ξεκινάει από τη στάθμη των Αθηνών. Είναι ο παράλληλος που βρίσκεται η Λέσβο, η Σάμος, και ανεβαίνει στη Λίμνο, στη στάθμη της Καβάλας. Και είμαστε ίδια η περιφέρεια. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όμως άλλα προβλήματα έχει η Λίμνος, άλλα προβλήματα αντιμετωπίζει η Σάμος, άλλα προβλήματα αντιμετωπίζουν η Λέσβος, η Χίος και τα υπόλοιπα. Μικρά νησιά, Άγιος Ευστράτιος, Συνούσες, Ψαρά, Φούρνη, Ικαρία. Μια περιφέρεια. Όλα αυτά τα νησιά είναι μια περιφέρεια. Ας μην χτυπάμε λοιπόν μόνο τους Ευρωπαίους, ας χτυπήσουμε και τις δικές μας πόρτες να δώσουμε εμείς τις λύσεις. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα και την διάθεση και τη βούληση να συνεργαστούμε
φορείς, αυτοδιοίκηση, πολιτεία, για να φέρουμε αποτελέσματα. Καλή επιτυχία στις εργασίες σας, καλά αποτελέσματα και χρήσιμα για την επιχειρηματική κοινότητα. Στην επιχειρηματικότητα ανάπτυξη ελληνικών νησιών, ας μου επιτρέψετε δύο σύντομα σχόλια για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Στα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τις πλευρές των γνωστών πυργών της γνώσης, στιγμιστώντας διαστάσεις που ταυτόχρονα συναποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας σύγχρονης χώρας. Από την άλλη πλευρά, η επιχειρηματικότητα, όπως αυτή αναπτύσσεται στο πεδίο της οικονομίας, αποτελεί βασικό άξονα για την ανάπτυξη στην οικονομική ευρωστία μιας χώρας, παρά το γεγονός ότι τόσο ως έννοια. Η Λίμνος είναι εδώ. Η Λίμνος προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν μέσα από τα δύσκολα χρόνια που περνάμε, μέσα από το κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Η Ένωση Ξενοδόχων βρίσκεται δίπλα στον κόσμο, προσπαθεί να στηρίξει ό,τι μπορεί μέσα σε ένα νησί το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό, στο κομμάτι τουλάχιστον της τουριστικής ανάπτυξης. Ένα νησί που αναπτύχθηκε τουριστικά ουσιαστικά πολύ λίγα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Είναι δουλειά μας και θέλουμε να γίνονται πράγματα, να πετυχαίνουν και να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα σε αυτά τα οποία γίνονται και φαίνονται σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλή επιτυχία στη μερίδα. Εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα που κάνετε και να ξέρετε ότι εμείς είμαστε μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ.